Και εμένα δεν μ' αρέσει. Αν το βλέπω, δεν μ' αρέσει οπτικά. Αλλά άλλο δεν μ' αρέσει και άλλο να πεις υποτιμωτικά ότι είναι το κορίτσι με τα μουσια και τα... είναι τέρας, φρικιό, κάτι. Κόφτο. Είναι ωραία αυτά τα πράγματα τώρα, δηλαδή. Έχω αποκλειστικό ρεπορτάζ για το πόσα χρήματα παίρνει φέτος στο GNTM η Σοφία Χατζηπαντελή. Όμως πριν πάμε εκεί, θέλω να σας πω ότι είναι ένα μοντέλο και μια γυναίκα με όλα αυτά που κάνει. Με τα YouTube, τα TikTok, τα Instagram, όλη της την πορεία στο εξωτερικό. Γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έχει μια πορεία στο εξωτερικό. Εγώ έχω να πω ότι στην πραγματική μου ζωή έχω μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα. Πρέπει να σας πω ότι κατέφτασε στην Αθήνα βγάζοντας στο εξωτερικό 1,5 εκατομμύριο λίρες το χρόνο. 1,5 εκατομμύριο λίρες το χρόνο. Εντάξει, λοιπόν. Ήτανε τα έσοδά της. 1,5 εκατομμύριο λίρες το χρόνο. Βέβαια, από όλα αυτά με τα οποία ας πούμε καταπιάνεται. Άρα για να καταλάβω τώρα, αφού παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή. Χριστόφορος, είσαι καλός στα μαθηματικά. Ναι. Ωραία. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος στο GNTM φέτος? Η Καγιά. Είναι η Καγιά. Γιατί εμάς οι πληροφορίες μας εδώ της εκπομπής λένε ότι οι απολαβές της Σοφίας Χατζηπαντελή είναι εισάξιες ή και λίγο μεγαλύτερες από τις Βίκης Καγιά. Πώς τους πετσόκοψες έτσι.